Hello everybody, πέτες εδώ πέρα. Μετά από πάρα μα πάρα πολύ καιρό ξεκινάμε να ξαναφτιάξουμε κάποια βιντεάκια για να γουστάρουμε και να περνάμε καλά. Λοιπόν, τι έχει το θέμα τώρα? Όσο περιμένουμε αυτό το Microsoft Direct να δούμε όλα τα AAA παιχνίδια, εγώ ασχολούμαι με τα indie games. Τελειώνουμε σιγά σιγά το Benedict, το οποίο παιδιά είναι απλά απίστευτο και όμορφο, όσο όμορφο όσο δεν πάει. Και αρκετά δύσκολο θα έλεγα, ειδικά τα στοιχεία του τόπου της εξερεύνησης κουτουλουπού. Όποιος το παίξει θα καταλάβει. Και σήμερα λοιπόν μπήκε παιδιά ένα παιχνίδι στο Game Pass, το οποίο έχει ακούσει και αυτό καλές κριτικές, το Eastern Exorcist. Λοιπόν, στο τρελάκι το οποίο είδα, φυσικά έχει vibes του Sekiro, το οποίο για μένα είναι το υπέρτατο παιχνίδι σε τέτοιο setting, αλλά και το track του Yomi. Οπότε λοιπόν θα πάμε λίγο να δοκιμάσουμε, να δούμε το καινούργιο αυτό παιχνιδάκι, τι λέει στο Game Pass. Για να δούμε. Ωχ, κάτσε, δεν πήγαμε δυνατά. Περίμενε. Φωνή. Ωραία, τη χαμηλώσαμε. English. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα settings, αν έχει τίποτα. Game, τι να έχει. Difficulty δεν βλέπω από την αμαρτία μου, Controls δεν βλέπω. Εδώ μπας και έχει audio. Ναι, βασικά δεν έχει τίποτα ακριβώς να αλλάξω από το παιχνίδι το οποίο κάνω συνήθως. Οπότε βλέπουμε starting game, trials, staff, exit, ok, όλα στο γνωστό μοτίβο. Παιδιά και ο Θεός μαζί μας, πάμε να δούμε τι θα παίξουμε. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 save files ευθυρίο. Δεν ακούγεται καλό αυτό. Λοιπόν, θα πάμε να το δοκιμάσουμε στο casual, να δούμε γενικώς πώς παίζει το παιχνίδι και αν πάμε για τα achievements κάποια στιγμή, λογικά θα το παίξουμε και στα πιο δύσκολα difficulties, αλλά προς τα πάνω πάμε να δούμε ποια είναι η δομή του παιχνιδιού. Select character. Όχι, μου φαίνεται λίγο πιο συμπαθητικούλης ο κυριούλης και πάμε να δούμε τι γίνεται. Okay. Επίσης, παιδιά, τώρα επειδή το έβγαλε σαν επιλογή, αν παίξετε το Last Case of Benedict Fox, υπάρχει ένα achievement το οποίο έχει σχέση να μην παραλείψετε τα cutscenes. Οπότε, μην πατάτε όταν βλέπετε cutscene το hit το κουμπάκι. Λοιπόν, basic tutorial. Ok, move. Να πω ότι κινείται και με το μοχλό και με το σταυρό. Επίσης, βλέπουμε μια μπάρα κάτω αριστερά και δεξιά, την οποία φαντάζομαι. Θεωρητικά η αριστερή είναι η ενέργειά μας και η δεξιά είναι το στάμινα μας. Λοιπόν, το παιχνίδι είναι πανέμορφο, παιδιά. Πρέπει να το πω, αλφα πηδάμε. Απάνω τα κόμπο με το RT, μάλλον τους αποτελειώνουμε. Λοιπόν, LB to guard. Οκ, πάμε να κάνουμε και τον guard. Πού είσαι, επόμενο. Restore your HP. Ωραία, οπότε έχουμε και το healing, το οποίο είναι αυτές οι... αυτό το φλασκί εκεί πέρα που λέει 9. Και αυτό ήτανε, ωραία. Λοιπόν, dash dodge εννοείται, σηκάμε και δεν υπήρχε σε τέτοια παιχνίδια. Οκ. Ωραία, και αυτό καταναλώνει στάμινα, από ό,τι βλέπω. Για να βάλουμε λίγο και τον guard να το δούμε. Okay. Από την αμαρτία μου, μέχρι στιγμής ο χειρισμός δεν είναι κάτι δύσκολο, αλλά φαντάζομαι για να το κάνεις master το παιχνίδι, σίγουρα θέλεις ξέρεις τα πάντα. Λοιπόν, 1, 2, 3, σταματάμε και flash. Για να δούμε. 1, 2, 3, όχι. 1, 2, 3. Ωραία, ειδική επίθεση αυτό. Το slash combo. 1, 2, 3, όχι. 1, 2, 3, 4, καλά πάω. Δεν το κάναμε. Λοιπόν, 1, 2, 3,
4. Θέλει συνεχόμενα. Okay. Είναι γλυκούλη μου. 1, 2. Λοιπόν, με μπερδεύει αυτό εκεί πέρα. Έλα από εδώ, ρε φίλε. Το καλό, αλλά δεν τον χτύπησα. Γιατί, λοιπόν, 1, 2, 3. Γιατί, ρε φιλάστο, 3 θέλω να κάνω. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2. Για κάτσε λίγο, γιατί έχουν χρονικό. 1, 2, 3. Τώρα καταλάβω τι κάνω λάθος. 1, 2, 3. Ωραία. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Οκ. Okay. Σιγά σιγά βγάζει νόημα. 1, 2. 1, 2. Το καλό. Μας ζαλίσεις τον έρωτα. Για να δούμε. Επόμενο. Νομίζω ότι κάπου εδώ πέρα ξεκινάει η ιστορία. Για να δούμε τι θα δούμε. Οκ. Okay. Άσχετο βέβαια, ο Εξορκιστής είναι μια από τις πιο αγαπημένες μου ταινίες thriller ever. Και για να δούμε τώρα τι γίνεται. Μέχρι στιγμής, καλά πάμε. Οκ. Okay. Αυτό Harry Potter my brother, ο Λου Γιουντσουάν. Why not? Λοιπόν, ωραία. Από ό,τι βλέπω πάνω δεξιά γίνεται αυτόματα το save. Για να δούμε εδώ πέρα. Έχει save. Όχι, έχει skills. Task είναι. Οκ, okay, τα quest. Τώρα θα τα βρούμε αυτά εδώ πέρα. Item, statistics. Όχι, δεν μας ενδιαφέρει τίποτα. Α! Και κάτω κάτω δεξιά, από ό,τι βλέπω. Chapter 2, chapter 3. Chapter 2, chapter 3. Δεν μπορεί να είναι τόσο μικρό, ρε παιδιά. Okay. Παιδιά, άσχετο, αλλά είναι πανέμορφο. Οκ, okay, εντάξει φιλαράκι μου, το είπαμε. Δεν είμαστε ακόμα στο tutorial όμως. Ένα, δύο, τρία. Α, γι' αυτό μπορεί να θέλει. Καλησπέρα ρε παιδιά, καλησπέρα ρε ομαδάρα. Καλά παιδιά, εδώ πέρα πολεμάω με ένα καινούριο παιχνίδι του Game Pass, αυτό που λέγατε χθες στην εκπομπούλα. Το, πώς το λένε, το Eastern Exorcist, το οποίο εδώ πέρα γενικώς έχει λίγο ψωμί όσον αφορά για το χειρισμό. 1, 2, 3. Το οποίο ας πούμε και δεν μπορώ να βρω αυτό το πράγμα. Καλησπέρα ρε Δημητρή. Θέλει 1, 2, 3. Είστε καλό. Α, και μετά δεν κάνει καθόλου. Λοιπόν, σόφα τώρα εσύ. Καλώς έχει. Όχι ρε φίλε, τώρα το έκανα. Γιώργο, άνετα. Καλά θα μου πεις εσύ, έχεις τερματίσει και Elden Ring. Απλά νομίζω ότι θα σου αρέσει. Δεν ξέρω αν έχεις παίξει καθόλου το Trek to Yomi στο Game Pass, το οποίο είχε κάποια περίοδο. Λοιπόν, πόσες φορές πρέπει να τον σκοτώσουμε αυτό το μπαγκλάμα εδώ πέρα.
χαμηλά. Έλα. Σκότωσε τον να τελειώνουμε, γλυκούλη. Ωραία, που λες Γιώργο, εντάξει, μέχρι στιγμής φαίνεται, ας το πούμε, πιο προσβάσιμο στο χειρισμό από ό,τι βλέπω. Καταρχάς, σαν δυσδία στα γραφικά είναι πανέμορφο. Δεν ξέρω αν είναι τόσο όμορφο σαν το Benedict Fox, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ. Ουσιαστικά έχει μία μπάρα κάτω κλασικά ενέργεια, μία μπάρα δεξιά το στάμινα. Χι, κάνει διάφορα κόμπο. Αν κάνεις 3 χτυπήματα, σου βγάζει αυτό το flash μετά, το οποίο κάνει μια πιο δυνατή επίθεση. Εννοείται ότι έχει guard και εννοείται ότι έχει dodge, το οποίο καταλαβαίνεις για ποιο λόγο το κάνουμε. Λοιπόν, press and hold X to charge. When energy release to... Οκ, για να δούμε. Άλλη επίθεση. Καλό. Αυτό θέλει ο τύπος. Ωραίος. Και με το RT ουσιαστικά αποτελειώνει τον χαρακτήρα. Βασικά ακόμα σε tutorial είμαστε. Όπα παιδιά. Άρα πάει. Πάρτον και τον άλλο. Σίγουρα μαζεύουν κάποια πράγματα πριν από την αμαρτία μου, εμείς δεν έχω καταλάβει καν γιατί τα μαζεύουμε, αλλά θα μας το πει στην πορεία το παιχνίδι. Ωραία, είπαμε. If you are flashing, press hit to slash, hold X, listening after charge, attack, if you are flashing. Okay. Για να δούμε τώρα. Ωραία. Α, μάλλον έχει και τρίτο. Πιάσα. Βασικά είναι με συγχρονισμό, απόλυτο συγχρονισμό. Εδώ πρέπει να κάνουμε charge. Μόλις το κάνει το φως. Okay. Να πω την αμαρτία μου με τα κουμπιά, μόνο έτσι πως τα είχαν βάλει στην αρχή μου. Φαντάζομαι θα είναι πιο εύκολος, αλλά υπάρχει... Λίγα βάθος το τι κάνεις από κινήσεις. Για να δούμε λιγάκι. Έχεις charge. Charge. Να φάμε και αυτό να, με την κίνηση. Φαντάζομαι ότι αυτά θα είναι υποχρεωτικά. Δημήτρη, ναι. Κοίτα, δώσουμε ένα μισό λεπτάκι να τελειώνουμε αυτό εδώ πέρα. Ουσιαστικά στην αρχή το παιχνίδι, εντάξει, έχει ένα, θα έλεγα, εκτενές tutorial μέχρι στιγμής, αυτό που έχω δει. Τα πάντα παίζουν, από ό,τι έχω καταλάβει μέχρι στιγμής, με το χ που είναι η επίθεσή μας, καθώς και επίσης με το συγχρονισμό με μία λάμψη την οποία κάνει ο χαρακτήρας. Π.χ. σε αυτό το συγκεκριμένο μας μάθαινε ότι αν πατήσουμε το χ και κάνουμε charge, χτυπάμε ουσιαστικά την ασπίδα του εχθρού και μόλις κάνει ένα flash, κάνουμε ένα δεύτερο χτύπημα. Ουσιαστικά γίνεται αυτό. Όπως είδες, καμία σχέση. Λοιπόν, αυτό. Μέχρι στιγμής, παιδιά, κάτι μου λέει θα έχει πάρα πολλά κόμπος, αλλά με βλέπω εγώ να παίζω πάλι στο έτσι. Ωραία, για να δούμε. Επίσης, Δημήτρη, έχει τρία, γιατί δεν το είδα στην αρχή, έχει 3 επίπεδα δυσκολίας. Το ξεκινήσαμε λίγο στο να μην μας πάσουν τα νεύρα. Ωραίο. Μάλιστα. Okay. Επιτέλους πάμε σε κάτι διαφορετικό από χτυπήματα. To unlock some talent, φυσικά, και δεν είχε, σιγά μην είχε skills. Ωραία. Press A to jump. Okay. Πάντα μαρτία μου, αυτό το οποίο δεν έχω καταλάβει μέχρι στιγμής
είναι αυτά που σκοτώνουμε και παίρνουμε, που στο καλό τα χρησιμοποιούμε. Μάλλον εδώ πέρα. Λοιπόν, Recovery HP, όχι, έχει και τέτοια στοιχεία. Ωραία. Πάμε λοιπόν, μάλλον κάνουμε το πρώτο μας skill. Ωραία. Level up, challenge και training. Οκ. Level up. Α, μάλιστα, καλά πάει. Ένα μικρό διακριτικό ομολογό. Skill tree. Upgrade, φίλε. Αυτό έχει ενδιαφέρον εδώ πέρα από την αμαρτία μου. Να κερδίζουμε στάμινα. Κοίτα, έχει τρεις κατηγορίες. Μία, δύο, τρεις. Λοιπόν, να πω την αμαρτία μου, θέλω να βάλω αυτό το οποίο λέει εδώ, το οποίο λέει έχουμε 10 από 5 και πόσα θέλει το γλυκούλικο. Ενεργοποιήσαμε, I think. Έχουμε άλλο να ενεργοποιήσουμε. Όχι. Τελικά είναι κάτω-κάτω δεξιά, εκεί πέρα που είναι η οθόνη που σου δείχνει τι κάνεις, έχει κάποιους κρύσταλλους. Νομίζω ότι εκεί πέρα γίνεται η όλη μόντα. Για να δούμε λίγο. Αχ, καλά, αρχίσαμε. Σισιού, Φανσάι Σινσάν, ούμε τζουάζουγα κεϊδη νίτσα. Εσύ καλά τα λες. Δικός μας δεν πολύ μιλάει, ε. Ωμα σε Τάνσαν Τζανιάου ρε. Σιτσου Χουάνσαν Ιελίν, Ιαούνι Χανσιν. Νι είκα ζω νίτσα. Ζάιτσα Χαβέι. Ωμα, Ωμα, 家住岐山脚下，只因今日家父上山采药多日未归，所以姗姗来寻他。即是如此，那为何被我等撞见，却要落荒而逃？Ωρε φίλε，荒山野岭，我已弱女子，只恐遇上歹人，所以。 Θέλω να δω αν έχει με κάποιο τρόπο στοιχεία με ντροβάνι, αλλά δεν νομίζω. Κάτι μου λέει θα τους φάω και τους τρεις. Όχι! Τιμά, 我看得到和尚前，且并未加害我等，不必节外生枝，放他去吧。寻消亡要紧。OK，κι άλλος βασιλιάς εδώ。Επειδή έχω παίξει και τα Γιάκουζα，γιατί οι Ιάπωνες μιλάνε λες και είναι εμβριασμένοι συνέχεια，δεν το έχω καταλάβει。Και οι Γερμανοί το ίδιο. Εντάξει, αυτός είναι λίγο πιο ήρεμος. Συσούχα，师兄还请三思，不能放啊。之前的情报，并没有说萧王与狐妖一族有所勾结。我相信这狐妖的话，这次就放了你，修行不易。 Άντε, αρήμπα. Υπόπτω βλέμμα. Ωραία,此行亦有数日，还没有找到萧王下落。发现萧王不要轻举妄动，一个时辰后，无事。 Και αριγκάτο φύγαμε, για να δούμε, για να δούμε. Ωραία, ναι. Το μισιόνε, κομπλέ. Οκ, άρα πηγαίνει με επίπεδα. Καλό αυτό. Οκ. Εκεί δεν μπορούμε να πάμε. Όχι, ωραία, οπότε πάμε από εδώ πέρα. Συνεχίζουμε. Split up, advance, investigate. Λοιπόν, πάμε. Έλα να δείξουμε λίγο ξύλο, παιδιά, γιατί... Όχι ρε παιδί μου, όχι κι άλλο tutorial. Dodge counter weapon. Λοιπόν, για να δούμε ουσιαστικά κάνει. Ωραία, το πιέσαμε.
Μάλιστα, κύριε Ζάχος. SB Dodge. Ωραία. Ακόμα το τώρα είναι, παιδιά. If you are flashing, press key to slash. Ωραία, φίλε, έχει αρχίσει και γίνεται περίπλοκος ο χειρισμός. Κάτσε, τώρα το στρώμε. Θυμηθούμε τώρα ποιο ήταν το χείλ. Δεν θέλει να το βρούμε το χείλ. Όχι, αυτό το ξέρουμε. Όχι ρε φίλε. Τι καουαμπάνκα ήταν αυτό. Γιατί πιστεύω ότι τα μποσάκια θα μας σώσουν τα νεύρα. Έλα. Παιδιά, είναι τα πάντα, είναι ο συγχρονισμός. Κάποιο λόγο θα και εγώ δώσω και ένα τζίμι, αλλά είναι το λιγότερο που μου απασχολεί. Ωραία, ύψιλον, ας το καλό τόση ώρα. After talents. Το ίδιο είναι με το προηγούμενο, δεν είναι. Level up, ωραία. Λοιπόν, παιδιά, τώρα έτσι, επειδή το είδα κατευθείαν και νομίζω ότι θα παίξουμε λιγάκι ακόμα γιατί πιάσαμε περίπου τι γίνεται με το παιχνίδι. Κάτω δεξιά, εκεί πέρα που βλέπεις το κάθε skill σου έχει κάποιους πόντους, 15 από 5 κτλ. Χρειάζεσαι μόνο αυτούς τους κρυστάλλους για να μπορέσεις να κάνεις τα, πώς το λένε, τα talent tree. Ουσιαστικά η νοοτροπία για να κλείσουμε και το βιντεάκι του παιχνιδιού είναι ο συγχρονισμός όσον αφορά τα χτυπήματα και το χρόνο και τις εξτρά επιθέσεις, π.χ. το τυχαίο πατάμε χ για να σπάσουμε την άμυνα του παίχτη και όταν κάνει το φως συνεχίζει εξτρά επίθεση. Υπάρχουν κανονικά τα άλματα, okay, και άλλο Χριστέ μου, όχι άλλο. Λοιπόν, και επίσης εντάξει με το ύψιλον, ok. Με το ύψιλον γεμίζει την ενέργεια, β' roll, και επίσης υπάρχει ένα συνδυασμός του β' του roll με το να κάνεις μια επίθεση μετά. Οκ, θα το δούμε αυτό. Δεν έχω δει ακόμα, να πω την αμαρτία μου, αν το παιχνίδι, επειδή δεν έχουμε πεθάνει ακόμα, έχει με κάποιο είδος στυλ του να πρέπει να πάμε να πάρουμε τις ψυχές μας και πίσω. Και κάτι μου λέει εδώ πέρα, πετυχαίνουμε κάτι μου λέει πολύ μεγάλο και φαίνεται και πολύ καγό κιόλας. Όχι ρε φίλε, παντού τρώμε ξύλο από πίθηκες. Μωρέ, εσύ καλά τα λες.
Ε, παιδιά, βασικό γιατί το είπα στην αρχή, έχει τρία επίπεδα δυσκολίας. Ξεκινήσαμε το εύκολο. Και αν δεν μας πάσει τα νεύρα πάρα πολύ, θα πάμε και στο, πιο, στο μεσαίο και στο πιο δύσκολο. Μια να δούμε λοιπόν και τη μάχη λιγάκι. Φάση πάω τα μποσάκια με πίθηκους, ρε φίλε. Καλά, εντάξει, οκ, ηρέμησε, παλικάρι μου. Λοιπόν, κάτι θα παίξουμε πολύ dodge σίγουρα. Όπα. Τι είναι τούτος? Ομολογώ και θα το λέω ότι το παιχνίδι είναι πανέμορφο. Και δεν θα μας ρίχνει ο τύπος. Τώρα βέβαια είδα κάτι εδώ πέρα. Βλέπω ότι και ο εχθρός έχει στάμινα. Για να γίνει αυτό το πράγμα. Ωραία. Sorry, φιλαράκι. Αλλά αυτό θα παίξει πάρα πολύ. Χτύπημα και dodge, παιδιά. Όχι! Λοιπόν. Για το dodge τελικά είναι... νομίζω... Δημήτρη, ναι, αλλά να πω την αμαρτία μου εξτιμής, επειδή το έχω βάλει στο εύκολο, δεν ξέρω στο μεσαίο και στο πιο... Όπα. Και στα επόμενα επίπεδα στο τι ρόλο βαράει και παίζει. Ωραία, θα το δούμε παιδιά. Πάντως, εντάξει, είναι στο pass. Ήθελα ένα παιχνίδι, να πω την αμαρτία μου, μέχρι το, ένα μικρό παιχνιδάκι μέχρι το Planet of Lana που θα παίξουμε. Και νομίζω ότι πέτυχα διάνα με το συγκεκριμένο. Ευτυχώς μου το είπατε εσείς στα τι χθεσινή εκπομπή, γιατί δεν το ξέρα καν το συγκεκριμένο παιχνίδι. Λοιπόν, παιδιά, κάπου εδώ πέρα σας αφήνω. Σας καλημερώ, σας καλησπερίζω και θα τα πούμε μέσα στη διάρκεια της ημέρας και της εβδομάδας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα.